Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου του 2023. Τώρα μπορώ να λέω τον Βρίου, για να μην μου κάνουν παράπονα ή να μην ασκούνε, κάνω σχόλια οι σχολιαστές, ότι λέω Οκτωβρίου. Ίσως μου ξεφεύγει. Λοιπόν, επειδή χθες δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, το κάνουμε σήμερα, δεν έχει σημασία. Σαν χθες, 31 Οκτωβρίου του 1918, συνήφθη η συνθήκη συνθηκολόγησης μεταξύ των νικητών της εγκάρδιας συνεννόησης της Αντάντ και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή υπογράφηκε πάνω στο θωρηκτό Αγαμέμνον το Αγγλικό, στο λιμάνι του Μούδρου, και εξ αυτού πήρε το όνομα διεθνώς Συνθήκη Ανακοχής του Μούδρου. Έχει 25 άρθρα. Δεν είναι γνωστά στον κόσμο, και επειδή θα χαράξει λίγο και το χυλάκι μας, γιατί νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί να ακούμε τις μεγαλοστομίες του Ερντογάν, θα τα διαβάσω αυτά τα άρθρα, έτσι για να δείτε πού ήταν η Τουρκία, τι λάθη κάναμε και πού φτάσαμε σήμερα. Λοιπόν, με τη συνθήκη αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναλάμβανε τις εξής υποχρεώσεις. Πρώτον, την υποχρέωση του ανοίγματος των στενών Δαρδανελίων και Βοσπόρου προς τον Εύξηνο Πόντο και την παράδοση όλων των φρουρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν των ακτών. Δεύτερον, την υπόδειξη των σημείων και την έκταση της πόντισης των ναρκών και των τορπιλών και παροχή βοήθειας για την αλίευσή τους. Τρίτον, τη συγκέντρωση όλων των συμμάχων των εχμαλώτων, των συμμάχων και των Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, την άμεση παράδοση στις αρχές που είχαν εγκατασταθεί τις συμμαχικές στην Κωνσταντινούπολη, την παράδοση του τουρκικού στρατού και του οπλισμού με άμεση αποστράτευση εκτός του απόλυτα αναγκαίου για τη φύλαξη των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια. Η δε δύναμη που θα απέμενε και η κατανομή της θα καθοριζόταν μεταγενέστερα σε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση και τις αρχές τις συμμαχικές. Πέμπτον, την άμεση παράδοση όλων των πολεμικών πλοίων στους συμμάχους. Έκτον, την παροχή δυνατότητα στους συμμάχους να καταλάβουν για λόγους ασφαλείας οποιαδήποτε στρατηγικά σημεία επί το εδάφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έκριναν εκείνη χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Οθωμανική κυβέρνηση. Έβδομον, την ελεύθερη χρήση παντός λιμένος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από συμμαχικά πλοία. Όγδοον, τη χρήση παντός υλικού επανόρθωσης που θα βρισκόταν σε τουρκικό λιμάνι. Ένατον, την ανεμπόδιστη κατάληψη του συστήματος υπογείων διορίγων της Σταυρίδας από τους συμμάχους, Κρυμαία. Δέκατον, την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού από τα βορειοδυτικά σύνορα με την Περσία και επάνωδο στα προπολεμικά σύνορα. Ενδέκατον, την παράδοση του ελέγχου των υποβρυχίων καλωδίων. Δωδέκατον, την αποφυγή καταστροφής στρατιωτικού, ναυτικού και εμπορικού υλικού χωρίς προηγούμενη συμμαχική άδεια. Δέκατο τρίτο, την παραχώρηση κάθε δυνατής διευκόλυνσης στον ανεφοδιασμό των συμμάχων με αγορά ανθράκων και ναυτικού υλικού απαγορευμένης της εξαγωγής τους. 14. Τον έλεγχο όλου του σιδηροδρομικού δικτύου από αξιωματικούς των συμμάχων και την παράδοση της πόλης του Βατούμ στους συμμάχους. 15. Το Βατούμ είναι η πρωτεύουσα της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Ατζαρίας που ανήκει σήμερα στη Γεωργία. Είναι ο βαθύς λιμήν της αρχαιότητας. Βαθύς λιμήν, βαθύς Βατούμ. 15. Την παράδοση των φρουρίων της Χετζάζης, του Ασύρ, της Ιεμένης, της Μεσοποταμίας, της Τριπολίτιδας και της Κυρεναϊκής. Τώρα τα άφησε, γι' αυτό η Τουρκία θέλει να τα ξαναπάρει αυτά. Να πάμε στην προ της συνθήκης ανακοχής του Μούδρου περίοδο. 16. Την αποχώρηση των στρατευμάτων από την Κιλικία, καθώς και τη διάθεση στις συμμαχικές δυνάμεις όλης της εξάρτησης των όπλων και των πυρομαχικών, καθώς και πάσης φύσεως μεταγωγικών του αποστρατευθυσωμένου τουρκικού στρατού.
17ο, την παράδοση των λιμένων της Τριπολίτιδας και της Κυρενάϊκής, Λιβύη. Γι' αυτό η Τουρκία έχει όνειρα για τη Λιβύη. 18ο, την εντός μηνός απέλαση οποιοδήποτε Γερμανού ή Αυστριακού υπηκόου από την Οθωμανική επικράτεια. 19ο, την αποδοχή παράλληλης τοποθέτησης αξιωματικών της Αντάντ στο Οθωμανικό Υπουργείο Επισιτισμού. 20ο, την κατακράτηση από τους συμμάχους Τούρκων εχμαλώτων, εκτός εκείνων που υπερέβησαν το όριο της στρατιωτικής ηλικίας. 21ο, την άμεση διακοπή οποιασδήποτε σχέσης οικονομικής, εμπορικής κλπ. Με τις κεντρικές δυνάμεις. Αυτός ο όρος ήδη είχε ικανοποιηθεί. 22ο, την επιφύλαξη στους συμμάχους να καταλάβουν οποιοδήποτε χώρο στο Βιλαέτη της Αρμενίας, εφόσον εκδηλωθούν ταραχές. Τα άρθρα 23 και 24 αφορούσαν κινήσεις των συμμαχικών δυνάμεων, ενώ το 25ο όριζε το τέλος των εχθροπραξιών την μεσημβρία της ημέρας υπογραφής της συνθήκης, που ήταν η 31η Οκτωβρίου. Όπως είπαμε, υπογράφηκε πάνω στο θορυκτό Αγαμέμνον από τον ναύαρχο Κάλθροπ, που ήταν πληρεξούσιος όλων των συμμάχων και από τους αντιπροσώπους του συμμάχου, του Σουλτάνου. Να πούμε ότι αυτοί οι όροι προετοιμάστηκαν όλοι από το Λονδίνο, στάλθηκαν στον ναύαρχο, ο ναύαρχος τους έδειξε πιθανόν έτοιμους στους Γάλλους και στους Ιταλούς, αυτή ήταν η βασική της Αντάντε, μας ούτε μας λογάριαζαν. Δυσανασχέτησαν φυσικά οι σύμμαχοι, αλλά οι όροι, όπως βλέπετε, είναι ταπεινωτικοί. Τώρα, να θυμίσουμε ότι από το 1913 τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα, δηλαδή 31 Οκτωβρίου του 1918, ο Ελληνισμός υφίσταται τις συνέπειες εφαρμογής του σχεδίου γενοκτονίας από τους Νεοτούρκους. Αναγκαστικοί εκτοπισμοί, λαιλασίες, βιασμοί, θάνατοι, πυρπολήσεις σε όλη την επικράτεια την Οθωμανική, Ανατολική Θράκη, Ιωνία, Θάλασσα του Μαρμαρά, Πόντο, μόνο στην Καπαδοκία δεν έγιναν βιαιότητες και κάτω από το Μέανδρο, εκεί δεν. Στις άλλες αυτές περιοχές όμως τους λιάνισαν τους Έλληνες. Όταν όμως έγινε η συνθήκη ανακοχής, η δική μας, με έναν τρόπο που θα έλεγα χαζοχαρούμενο, άρχισαν να τραγουδάνε. Σου λέει, τελειώσαν τώρα τα βάσανα. Ούτε να διεκδικήσουν τη δικαίωση για αυτά που έπαθαν, ούτε τίποτα. Λέει, πάει, τα βάσανα τελείωσαν και κοιτάξτε τι η στίχη του τραγουδιού είναι μετά τη συμφωνία. Έχε γεια, πάντα γεια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε και τα λησμονήσαμε. Δεν είναι έχε γεια, πάντα γεια. Έχε γεια, πάντα γεια, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Τα λησμονήσαμε, αλλά δεν τα λησμόνησαν οι Τούρκοι, οι οποίοι επανήλθαν μετά τη 19η Μαΐου και συνέχισαν την τρίτη και τελευταία φάση της γενοκτονίας μέχρι που εξόντωσαν τους πάντες για να φτάσουμε να κλείσει τα φόπλακα με τη Συμφωνία Ανταλλαγής των Πληθυσμών. Την επόμενη μέρα της 31ης Οκτωβρίου, στην κυριολεξία την επόμενη, επειδή υπήρχαν οι ύποτοι αρμοστές των συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη, απέτησαν οι Αρμένοι να γίνει δικαστήριο. Πολεμικό δικαστήριο για να δικαστούν οι υπαίτιοι της γενοκτονίας των Αρμενίων. Εμείς τραγουδούσαμε τραλαλά τραλαλά, οι Αρμένοι απέτησαν και έγιναν τα δικαστήρια στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν άνθρωποι, απαγχωνίστηκαν δύο άνθρωποι και τότε ο Μουσταφά Κεμάλ απαγχωνίστηκαν δύο άνθρωποι, οι Άγγλοι, επειδή άρχισε ο Μουσταφά Κεμάλ, εν τω μεταξύ είχε βγει στην Ανατολή να ξεσηκώνει τον κόσμο εναντίον των Άγγλων και των συμμάχων που δίκαζαν τους δολοφόνους, τους πήραν και τους πήγαν στη Μάλτα οι Άγγλοι, όπου έγιναν τα δικαστήρια της Μάλτας. Και ενώ συνεχιζόταν τα δικαστήρια στη Μάλτα, ο Μουσταφά Κεμάλ συνέλαβε 3 ή 4 Άγγλους αξιωματικούς στο Βαν, στην Αρμενία δηλαδή, με την κατηγορία της κατασκοπίας και είπε στους Άγγλους, εάν δεν σταματήσετε τη δίκη στη Μάλτα και αν δεν απελευθερώσετε, θα τους κρεμάσω, θα τους δικάσω και θα τους κρεμάσω, γιατί υπερέβησαν αυτά που λέει η συνθήκη του Μούδρου,
έκανα κατασκοπία, θα τους κρεμάσω. Μάλιστα ήταν ένα συνταγματάρης και ένα αντισυνταγματάρης, νομίζω αδέρφια. Και τότε οι Άγγλοι, τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν και προσυνεννοημένο, δέχθηκαν να αφήσουν, να απελευθερώσει ο Μουσταφά, οι δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ τους Άγγλους, και με τη σειρά τους οι Άγγλοι σταμάτησαν τις δίκες στη Μάλτα, επειδή επικαλούμενοι ότι δεν υπήρχε νομική βάση να συνεχιστεί η δίκη. Πάντως, επαναλαμβάνω, το θέμα της γενοκτονίας ήταν συνείδηση όλων, μόνο των ιδίων που την υποστήκαμε δεν ήταν. Οι Αρμένοι διεκδίκησαν, εμείς τραλαλά. Έχει για πάντα, για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Τα ίδια ακολουθούμε και τώρα, έτσι. Αυτά που γίνονται τώρα, να δεχθεί η Ελλάδα τον Ερντογάν στην Θεσσαλονίκη, να γίνει συνάντηση για στρατηγική συμφωνία με τον αρχιγενοκτόνο, και κάτι ακούω, λέει, θα κάνω συνάντηση και στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, αυτό είναι σφάξε με πασά μου να γιάσω. Αυτό είναι πολιτική, σφάξε με πασά μου να γιάσω. Εν πάση περιπτώσει, ξαναδείτε τους 25 όρους της συμφωνίας της Συνθήκης Ανακοχής του Μούδρου και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνθήκη ανακοχής, εάν και εφόσον, για την Τουρκία, και τι όρους θα συμπεριλάβουμε. Λοιπόν, στο ίδιο, είμαστε στην πρώτη θεματική, ας πούμε. Σήμερα οι Κούρδοι έχουν καθορίσει την 1η Νοεμβρίου του κάθε χρόνο, την 1η Νοεμβρίου, την έχουν καθορίσει ως ημέρα της πόλης Κομπάνη. Η πόλη Κομπάνη, όπως είπαμε, βρίσκεται περίπου στο κέντρο των συνόρων, Συρίας-Τουρκίας, ανατολικά του Εφράτη ποταμού. Είναι μια πόλη που ιδρύθηκε από την εταιρεία που έκανε τους σιδηροδρόμους, και επειδή ήταν Κομπάνη, έμεινε Κομπάνη. Είχε γίνει ένας οικισμός, σταδιακά αναπτύχθηκε και έγινε πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αϊν Αλ Αράμπ, οι Κούρδοι την ονομάζουν Κομπάνη. Εκεί λοιπόν συμβαίνουν τα εξής. Κατοικείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από Κούρδους. Βρισκόμαστε, καταρχάς, η επιχείρηση καταστροφής του κράτους που λέγεται Αραβική Δημοκρατία της Συρίας ξεκίνησε τον Μάρτιο-Απρίλη του 2011. Ξενοκίνητη επιχείρηση, τα ξέρουμε όλα τα γεγονότα τώρα ποιος και τι έκανε. Ήταν μια μεγάλη γεωπολιτική ανεωσία της Αμερικής αυτή, την πληρώνει τώρα. Να ανατρέψουν τον Άσαντ και στη θέση του να πάρει, η Μουσουλμανική Αδερφότητα για διακυβέρνηση της Συρίας. Προσέξτε καταστροφή που θα είχαμε. Δηλαδή η προέκταση της Χαμάς θα ήταν στη Συρία με το χέρι της Ουάσιγκτον και της Τουρκίας φυσικά, που ο Ερντογάν ήταν ο αρχηγός της Μουσουλμανικής Αδερφότητας. Εκεί λοιπόν οι Κούρδοι αντιστάθηκαν. Θυμάμαι τότε ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από τη φυλακή είχε δώσει ένα μήνυμα όταν ξεκίνησαν όλα αυτά και είπε στους Κούρδους, έστειλε ένα μήνυμα, εγώ το μετέφρασα, στην κουρδική νεολαία στη Συρία, και τους είπε, θα γίνουν σοβαρά πράγματα, θα εμπλακούν οι μεγάλες δυνάμεις στη Συρία, να δημιουργήσετε ένα στρατό 15-20.000 ανδρών και γυναικών, να προστατέψετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα χωριά σας και την πατρίδα σας, και να τηρήσετε στρατηγική ουδετερότητα. Και προτού πέσει η πρώτη του φεκιά έγινε αυτό. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η διορατικότητα ενός ανδρός που είναι μέσα στη φυλακή, με περιορισμένες δυνατότητες να διαβάζει και να ενημερώνεται. Και όντως οι Κούρδοι έκαναν αυτή την δύναμη και κράτησαν έξω από μια πολύ μεγάλη περιοχή ανατολικά του Εφράτη το Ισλαμικό κράτος. Το Ισλαμικό κράτος εμφανίζεται το 2014. Τώρα το πώς και το γιατί είναι άλλη ιστορία. Στις 10 Ιανουαρίου καταλαμβάνει την πόλη Μοσούλη, μια τεράστια πόλη, η συμπρωτεύουσα, να πούμε, του Ιράκ,
υπάρχει ένα σώμα στρατού με εξοπλισμό, λένε στη Μακεδονία, τζιτζιλόνι, καινούργια όλα, αμερικάνικο εξοπλισμό. Φεύγουν όλοι οι αξιωματικοί, πάνε σε πεντάστερα ξενοδοχεία στην Αρμπίλ, εγκαταλείπουν την πόλη και την καταλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος. Καταλαμβάνει δηλαδή εξοπλισμό ενός σώματος στρατού και στο θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ βρίσκει 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Κράτος λοιπόν. Στρατός, οπλικά συστήματα, 500 εκατομμύρια δολάρια, κράτος. Και έτσι συνεχίζει, σε 3 μέρες καταλαμβάνει την Ράκα, είναι το Νικηφόριον των Σελευκηδών, πόλη επί του Εφράτη ποταμού, με ποτάμιο λιμένα, καταπληκτική πόλη, πανέμορφη πόλη, με όντως με καλή άβρα και μεγάλη ιστορία. Και στη συνέχεια ο Ερντογάν, ο οποίος είδε ότι από το 2011, από το 2011 μέχρι το 2014 που είμαστε τώρα, έτσι είμαστε Ιανουάριο το 2014, οι Κούρδοι έχουν αποκτήσει αυτονομία και έχουν κάνει τα καντόνια τους, ήτανε και το καντόνι του Αφρίνη υπήρχε ακόμα, το καντόνι του Κομπάνι και το καντόνι της Χασάκα. Αυτά ήταν τα καντόνια τους, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή το καντόνι του Κομπάνι είχε στρατηγική αξία για να ενωθούν στη συνέχεια το καντόνι του Κομπάνι με το Αφρίν και να γίνει ο κουρδικός διάδρομος με διέξοδο στη Μεσόγειο, ο Ερντογάν, συνεργάτης του Ισλαμικού κράτους, έδωσε εντολή στο Ισλαμικό κράτος να καταλάβουν το Κομπάνι. Όντως, μετά τη Ράκα, στις 13 Σεπτεμβρίου του 2014, για πρώτη φορά, δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους αρχίζουν να κατευθύνονται προς το Κομπάνι. Καταλαμβάνουν χωριά του Κομπάνι. Το Κομπάνι με τα χωριά του έχει 300.000 ανθρώπους, πάνω από 95% Κούρδοι. Ήταν μια καθαρά κουρδική περιοχή. Περικυκλώνουν λοιπόν το Κομπάνι και αρχίζουν να το πολιορκούν. Το περικυκλώνουν πανταχώθεν από τις 3 πλευρές, δηλαδή Δύση, Νότο και Ανατολή. Στο βορρά είναι τα σύνορα με την Τουρκία. Και από εκεί, όπως καταλαβαίνετε, η Τουρκία σύμμαχος του Ισλαμικού κράτους, περνούν μέσα στο τουρκικό έδαφος και επιτίθενται και από εκεί το Ισλαμικό κράτος. Μπροστά στα μάτια των δημοσιογράφων, θυμάστε τότε ότι οι δημοσιογράφοι ήταν εκεί και είχαμε ζωντανή μετάδοση την πολιορκία της πόλης Κομπάνι. Στην πόλη Κομπάνι λοιπόν υπάρχουν από 1.000 έως 1.500 μαχητές Κούρδοι και αρχίζει, καταλαμβάνουν ένα ύψωμα που βρίσκεται πάνω από το Κομπάνι στρατηγικής σημασίας το Ισλαμικό κράτος και από εκεί αρχίζει και χτυπάει. Και οι μαχητές της πόλης δεν έχουν βοήθεια από πουθενά, είναι πανταχώθεν αποκλεισμένοι και το μεγάλο πρόβλημά τους είναι οι προμήθειες και σε τρόφιμα και σε πυρομαχικά. Συνεχίζεται η πολιορκία. Από ό,τι διαβάζω, ο Μουράτ Καραγιλάν έκανε μια δήλωση χθες για τη σημερινή μέρα και είπε ότι χάσαμε 495 άντρες των δυνάμεων προστασίας του λαού, που είναι ο στρατός του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του PKK. Οι περισσότεροι ήταν οπλαρχηγοί, καπεταναίοι από διάφορες περιοχές της Τουρκίας, τους μαζέψαμε όλους εκεί, γιατί το Κομπάνι ήταν ο κόμβος που, αν λυνόταν αυτός ο κόμβος, θα είχαμε υποστεί μια στρατηγική ήττα. Χάσαμε 495 άντρες και γυναίκες σε αυτήν τη μάχη. Θυμάμαι φίλοι μου από την Ευρώπη μου λέγανε ότι μετράνε τις σφαίρες τους, γιατί τελειώνουν οι σφαίρες. Τότε λοιπόν είχαμε την καθοριστική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συνεννοήθηκαν με τον Μπαρζανί από το Ιράκ. Η Τουρκία υποχρεώθηκε, τότε δεν ήταν ο Ερντογάν τόσο μάγκας όσο είναι τώρα, με ή χωρίς εισαγωγικά. Επέτρεψαν τους Πεσμεργά, τους Κούρδους δηλαδή του Ιράκ, να περάσουν από το έδαφος τους και να μπουν στο Κομπάνι και την ίδια στιγμή
έριξαν 27 παλέτες με όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, οι δύο από αυτές έπεσαν στα χέρια, τα πήρε ο αέρας μάλλον του ISIS. Τα υπόλοιπα τα πήραν οι αντάρτες, οι μαχητές του, οι Κούρδοι, και σταδιακά μέχρι τις 27 Ιανουαρίου απελευθέρωσαν την πόλη. Σήμερα το Κομπάνι είναι έδρα πανεπιστημίου, έχει νοσοκομείο πανεπιστημιακό, είναι μια πόλη πολιτισμού. Καταρχάς είχε ισοπεδωθεί. Υπόψη ότι οι Αμερικανοί βοήθησαν και με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, δηλαδή επειδή παρακολουθούσα μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα τη μάχη αυτή, την πολιορκία, έκοψε τις οδούς ανεφοδιασμού των πολιορκητών, αυτών που πολιορκούσαν δηλαδή, και δεν μπορούσαν, αυτοί αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν μέχρι χθες οι Κούρδοι και υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν και άρχισαν μετά οι Κούρδοι να επεκτείνονται, απελευθέρωσαν τα χωριά τους, επανήλθε ο πληθυσμός, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην περιοχή και σήμερα είναι ελεύθεροι, απειλούμενοι όμως από το τουρκικό κράτος, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα, παίρνει φαίνεται πληροφορίες και χτυπάει αυτοκίνητα, σπίτια με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτή είναι η μέρα του Κομπάνι, είναι το Στάλιγκραντ των Κούρδων, το Μεσολόγγι των Κούρδων, που εκεί δεν είχε την κατάληξη της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, σώθηκε το Κομπάνι και ελπίζουμε να μην αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Συρία, γιατί να αποχωρήσουν από τη Συρία είναι πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, δεν είναι σίγουρο, γιατί και οι Ρώσοι έχουν εκεί συμφέροντα, να εισβάλλει η Τουρκία για να διαλύσει τα στρατεύματα και τις δομές που έχουν αποκτήσει οι Κούρδοι όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά και για το Κομπάνι. Πάμε τώρα στον πόλεμο της, στο Ισραήλ. Έχουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Λοιπόν, καταρχάς χθες είπα ότι, με βάση το υλικό που δίνει η Χαμάς και το Iran Observer και αυτές όλες οι ομάδες που και οι Ρώσοι, δεν υπήρχε ιδιαίτερη αντίσταση. Τελικά τη νύχτα νομίζω ότι είχαμε μία ενέδρα, ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού χτυπήθηκε είτε με ένα αντιαρματικό βλήμα, είτε με RPG, είτε κάποιο άλλο το λένε, έχουν τη δικιά τους ονομασία, θα το δούμε παρακάτω. Σε αυτό σκοτώθηκαν 9 Ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν 4. Επαναλαμβάνω με βάση τα δημοσιεύματα. Άλλα δημοσιεύματα, αυτούς τους 9 τους δέχθηκε και ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Πολέμου. Τώρα η άλλη πλευρά λέει ότι υπάρχουν άλλοι 14 νεκροί. Δεν έχει διασταυρωθεί. Πάντως ήταν σοβαρό πλήγμα. Επίσης είχαμε και μία αεροπορική επιδρομή, βομβαρδισμό του μεγαλύτερου προσφυγικού καταβλισμού στη Γάζα, του Τζαμπαλίγια. Έριξαν βόμβες αμερικανικής κατασκευής πολύ μεγάλης ισχύως. Υπάρχει 100 νεκρών. Δεκάδες νεκροί, λέει, μεταφέρονται στα νοσοκομεία από αυτόν τον καταβλισμό προσφύγων. Το Ισραήλ λέει ότι εκεί υπήρχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς. Μάλιστα, ένας αξιωματικός είπε, αναλόγως με την αξία του στόχου δικαιολογείται και δικαιολογούνται και οι απώλειες αμάχων. Αφού υπήρχαν τόσο σημαντικοί, εμείς θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και ας υπήρχαν άμαχοι περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχουμε την Αίγυπτο και το Κατάρ που καταδικάζουν την επίθεση στον καταβλισμό Τζαμπαλίγια. Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραηλινού καθεστώτος στον καταβλισμό Τζαμπαλίγια σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Επίσης η Χαμάς δηλώνει σήμερα ότι επλήγησαν με αντιαρματικά βλήματα Αλ Γιασίν 105 4 οχήματα, χωρίς να διευκρινίζει τι οχήματα είναι αυτά, του Ισραηλινού στρατού, χωρίς να διευκρινίζει για να λέει τίποτα άλλο για απώλειες. Ο Νετανιάχου έκανε δήλωση για τους νεκρούς, για να δούμε τι ακριβώς είπε. Είμαστε σε έναν σκληρό πόλεμο. Θα είναι μακρύς πόλεμος. Έχουμε σημαντικά επιτεύγματα σε αυτόν, αλλά και οδυνηρές απώλειες. Ξέρουμε
κάθε στρατιώτης μας είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ σας αγκαλιάζει, τις οικογένειες των νεκρών μέσα από την καρδιά μας. Είμαστε όλοι μαζί σας την ώρα της μεγάλης θλίψης σας. Οι στρατιώτες μας έπεσαν σε έναν άδικο πόλεμο, τον πόλεμο για το σπίτι. Σας υπόσχομαι, πολίτες του Ισραήλ, θα συνεχίσουμε μέχρι να εκπληρώσουμε την αποστολή, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Ο Υπουργός Άμυνας Γιώαβ Γκάλαντ, ο θάνατος στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στη μάχη με τη Χαμάς στη Γάζα, είναι ένα σκληρό και οδυνηρό πλήγμα. Τώρα, συνεχίζεται η δράση της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού και ο στρατός. Ανακοινώθηκε ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι τώρα ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήξει 11.000 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας που συνδέονται με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Είπε φυσικά ότι είχαμε στη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις. Έχω δει ένα χάρτη από ρωσικές πηγές που δείχνει ποιες περιοχές έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται νότιο-δυτικά, δηλαδή βόρειο-δυτικά της Γάζας, κοντά στη θάλασσα δηλαδή, και ένας που βρίσκεται ανατολικά, μικρές περιοχές. Ακόμα μέσα στον ιστό της πόλης, στον κατοικημένο ιστό της πόλης, φαίνεται ότι δεν έχουν μπει. Οι συνδυασμένες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν σε πολλούς στόχους τρομοκρατών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών αρχηγείων και των τμήματων των τρομοκρατών της Χαμάς. Λοιπόν, αυτά έχουμε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών PALTEL δήλωσε ότι διακόπηκαν και πάλι οι τηλεπικοινωνίες. Τώρα, σήμερα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Πιθανότατα, αποτέλεσμα των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε ο ίδιος ο Biden και με τον Σίση και με τον Αμπτάλα, πώς το λένε, τον μονάρχη της Ιορδανίας. Είναι οι δύο κρίσιμες χώρες σε αυτή την ιστορία. Άνοιξε η δίωδος της Ράφα, μεταφέρθηκαν 50 τόσοι τραυματίες. Είδα βίντεο με τα φάλαγγες των ασθενοφόρων που έφευγαν και περνούσαν στο Αιγυπτιακό έδαφος. Η Αίγυπτος έχει στήσει ένα νοσοκομείο εκστρατείας και δέχεται τους τραυματίες και πέρασαν, υπάρχει συμφωνία να περάσουν 500 κάτοικοι της Γάζας που έχουν είτε ξένα διαβατήρια είτε διπλή υπηκότητα. Νομίζω οι 400 είναι Αμερικανοί. Πάντως είδα σήμερα, πέρναγαν, τους είδα σε μια αίθουσα αναμονής, πιθανότητα πέρασαν. Τώρα που μιλάμε έχουν περάσει στην Αιγυπτιακή πλευρά. Τώρα αυτά, όπως είπαμε, 81 τραυματίες συμφώνησε να δεχθεί η Αίγυπτος. Αυτά ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ και της Χαμάς. Μεθαύριο, σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, ο Μπλίνκεν ξανά στο Ισραήλ. Αναμένεται να συναντήσει τον Νετανιάχου και να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά είχε μαζί του σύσκεψη 8 ωρών. Θα δούμε παρακάτω. Κατά την εκτίμησή μου, εκεί κομίζει το σχέδιο που έχει προκριθεί από τις ΗΠΑ για την επόμενη μέρα της Γάζας. Θα δούμε παρακάτω τι και πώς και να δούμε και αν υπάρχουν και ζητήματα επιχειρησιακά. Πάντως υπάρχει τάση κλιμάκωσης του πολέμου. Είπαμε ότι αυτόν τον πόλεμο δεν το θέλει κανείς, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον αποκλείσει. Όσο συνεχίζεται η επίθεση στη Γάζα, υπάρχει πιθανότητα αντίδρασης και θα δούμε παρακάτω ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του μουσουλμανικού κόσμου, κυρίως δηλαδή του Ιράν, το οποίο ενορχιστρώνει και τις ομάδες της αντίστασης, όπως τις ονομάζει. Όσον αφορά τον Νετανιάχου, η εφημερίδα The Hill, είπαμε, εκδίδεται στην Βοστόνη, παρότι δεν είναι ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στη Νέα Υόρκη, επειδή είναι εκεί τα πανεπιστήμια που κάνουν διεθνείς σχέσεις, έχει αρθρογράφους δυνατούς, πληροφορίες δυνατές, δίνει τον τόνο της Αμερικής στα θέματα τα διεθνή. Έχει βαρύτητα. Το μόνο πράγμα σε αυτό το χάος που δεν χρειάζεται έρευνα είναι το γεγονός ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου
δεν πρέπει να παραμένει πλέον πρωθυπουργός του Ισραήλ, αφού λόγω αυτής της αποτυχίας δεν μπορεί πλέον να υπηρετεί το Ισραήλ. Η δημοτικότητα του Νετανιάχου έχει πέσει κατακόρυφα και τώρα το 95% των Εβραίων πιστεύει ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν αποτυχία του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κάποιοι από την Αμερική κουνάνε το καπέλο στον Νετανιάχου. Δεν είναι πάντως εύκολη μπουκιά, είναι σκληρό καρύδι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Ο Μπλίνκεν σε ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας χθες Τρίτη είπε ότι υπάρχει υπάρχουν διάφορα σενάρια πάνω στα οποία εργαζόμαστε, μιλάμε με πολλές χώρες, φυσικό είναι, για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Μετά την εκδίωξη της Χαμάς, δηλαδή την καταστροφή, πιθανόν να παίζει και το σενάριο να επιτρέψει κάποιους να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν. Πιθανόν, έτσι. Γιατί λέει εκδίωξη, δεν λέει την καταστροφή, την εξόντωση. Εκεί λοιπόν λέει την επόμενη μέρα σίγουρα δεν θα είναι το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής. Και επεξεργαζόμαστε, λέει, κάποια σενάρια να είναι μια ως εγγυήτριες δυνάμεις χώρες της περιοχής. Ελπίζω να μην βάλω την Τουρκία μέσα, γιατί τους Αμερικανούς έχω ικανούς για όλα. Τους φτύνουν οι Τούρκοι και αυτοί λένε, όχι παιδιά, βρέχει, ψυχαλίζει. Τους φτύνει ο Ερντογάν. Εντάξει, τα είδατε χθες τι έγινε με τον Ιγνατίου. Ρε, του λέει του εκπροσώπου του State Department, είναι χορηγός της τρομοκρατίας. Επενείται Χαμάς. Ναι, μεν διότι υπό την έννοια ότι στρίβει δια το αραβόνος. Μπορεί να δούμε Τούρκους ξανά στη Χαμάς. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια πιθανότητα να μπει δύναμη του ΟΗΕ, λέει. Μια δύναμη του ΟΗΕ. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, όπως λέει το σχέδιο που θα διαβάσουμε μετά, που διέρευσε στα WikiLeaks, όπως το θέλουν κάποιοι στο Ισραήλ, δεν θα υπάρχει αυτό, θα υπάρχει η Γάζα, θα υπάρχει ο πληθυσμός εκεί και θα υπάρχει μια κυβέρνηση, μια διακυβέρνηση, η οποία πιθανόν να είναι, αν δεν είναι δυνατόν να είναι προέκταση της Παλαιστινιακής Αρχής, να είναι μια διεθνής υπό την εποπτεία του διεθνούς παράγοντα. Θα παίξει πάντως, λέει, ρόλο σημαντικό στον στρατό που θα εγγυηθεί την επόμενη μέρα, ο Αμερικανικός στρατός. Υπάρχει μια επιλογή, λέει, που προκρίνει το σενάριο όπου η περιοχή θα τεθεί προσωρινά υπό την υποπτία των Ηνωμένων Εθνών. Ο εκπρόσωπος του State Department, Matthew Miller, ενημερώνοντας τους συντάκτες, δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο συνομιλιών για το μέλλον της Γάζας και πρόσθεσε ότι αναμένει στο άμεσο μέλλον το θέμα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών διπλωματικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, ακόμα στο Ισραήλ βρισκόμαστε. Διάβασα με έκπληξη μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε. Το οποίο τι λέει, κατηγορεί ότι οι έπικοι, οι Ισραηλοί έπικοι, ασκούν τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη και ζητεί από το Ισραήλ να επιβάλλει την τάξη όπως έχει υποχρεώσει. Δηλαδή, από τη στάση που έχει τηρήσει η Ευρώπη μέχρι τώρα, καταρχάς ότι εγώ το ήξερα αυτό, ότι όντως ασκούν τρομοκρατία. Γιατί δεν μας το λέει κανένας. Ήταν έκπληξη που το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλει την έξαρση της τρομοκρατίας των επίκων στη Δυτική Όχθη, που έχει οδηγήσει σε απώλειες αμάχων, ενώ την ίδια ώρα παλαιστινιακές κοινότητες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, μιας και προκαλεί ανίποτη οδύνη στις τοπικές κοινότητες, αναφέρει ανακοίνωση του εκπροσώπου του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούνται επίγοντα μέτρα. Το Ισραήλ έχει καθήκον να προστατεύσει τους αμάχους στη Δυτική Όχθη από την εξτρεμιστική βία των επίκων, να θέσει τους δράστες πρώτων ευθυνών τους και να διασφαλίσει την παρέμβαση του Ισραηλινού στρατού. Μα ο Ισραηλινός στρατός βοηθάει τώρα, δουλευόμαστε. Πρόκειται για μια νομική υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί, αναφέρει η δήλωση. Η κατάσταση έρχεται να προστεθεί στην ήδη τραγική πραγματικότητα στη Γάζα, αυξάνοντας τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης της σύγκρουσης, η οποία πρέπει να αποδειχθεί πάση θυσία. Σχεδόν 1.000 Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί βία από τα σπίτια τους στη Δυτική Όχθη,
από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 98 παλαιστινιακά νοικοκυριά που απαρτίζονται από πάνω από 800 άτομα, τα οποία εκδιώχθηκαν από 15 κοινότητες βοσκών στη λεγόμενη ζώνη ΣΕ εν μέσω της εντυνόμενης βίας των επίκων, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το ΟΗΕ. Καλά, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το είπαμε, το υπογραμμίσαμε, το βάλαμε και δυο θαυμαστικά και έκανε ό,τι έκανε. Τρομοκρατία. Γιατί επιτρέπει το Ισραήλ να ασκούν οι έπικοι σε ένα έδαφος που δεν είναι δικό τους? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί κατοικούν μερικούς αιώνες. Βοσκοί είναι. Δηλαδή ταλέποροι άνθρωποι είναι. Και πάνε οι έπικοι που ήρθαν από τον Μπρούκλιν, δεν ξέρω από πού, και λένε φύγε από εδώ, εγώ θα κάθομαι πλέον από εδώ, φύγε και πήγαινε όπου θες. Τέλος πάντων, διαβάζω διάφορα για τα σχέδια να διώξουν όλους τους Παλαιστίνους από τη Γάζα και όλους τους Παλαιστίνους από τη Δυτική Όχθη. Δεν ξέρω αν αυτό συμφέρει το Ισραήλ. Και να σας πω κάτι. Κάθομαι και σκέφτομαι τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, υποφέρουν και οι Παλαιστίνοι, τα είπαμε, αλλά και οι Ισραηλοί είναι ζωή τώρα αυτή. Να μεγαλώνεις σε μια χώρα. Απ' τη μια να έχεις την τρομοκρατία της Χαμάς ή της Χεσμπολάχ και απ' την άλλη να έχεις την τρομοκρατία των επίκων εναντίον άλλων. Τι κοινωνική ειρήνη υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Και όχι μόνο αυτό, και τι ηθική υπόσταση έχει ο πολίτης, ο κανονικός, δεν μιλάω τώρα για τους φανατικούς, που ζει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν πρέπει κάποια στιγμή να βρουν έναν τρόπο? Να σας πω κάτι, σημητικά φύλλα είναι, λένε αντισημιτισμός, σημίτες είναι οι Εβραίοι, σημίτες είναι και οι Άραβες. Γιατί δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο να ζουν ειρηνικά? Υπάρχουν Εβραίοι σε πολλές αραβικές χώρες και ζουν χωρίς προβλήματα και εκεί είναι οι μεν Εβραίοι, οι άλλοι είναι Μουσουλμάνοι. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Και αυτό που γίνεται με τους επίκους είναι ένα έγκλημα τώρα. Είπαμε έγκλημα της Χαμάς, έγκλημα πολέμου. Τι θέλετε άλλο να το βάλουμε, να τα φορτώσουμε πάνω? Γιατί γίνεται το άλλο έγκλημα παρακάτω? Εντάξει. Να είμαστε δίκαιοι, δεν είπαμε? Πάμε τώρα στη Χεσμολά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που λέγαμε ότι φαίνεται σαν να είναι διστακτική η άλλη πλευρά, ενώ ότι Χεσμολά να μπει στον πόλεμο, ρίχνει μερικές ντουφεκές για την τιμή των όπλων, αλλά διάθεση εμπλοκής δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Από αλλού μας ήρθε, από την Ιεμένη μας ήρθε. 2.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ. Κήρυξαν τον πόλεμο στο Ισραήλ, λέει. Και είδα τώρα τις δηλώσεις του επίσημου αρχηγού, το εκπροσώπο των δυνάμεων, των όπλων δυνάμεων, λέει εμείς έχουμε εκτοξεύσει και βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, μάλιστα δείχνουν και τις εκτοξεύσεις σε βίντεο είδα και των μη επανδρομένων και των με κατεύθυνση το Ισραήλ και ορισμένα λέει έχουν πάει και αυτοί λέει δηλώνουν ότι αναχέτησαν έναν και πού πήγαν οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει είναι μια σημαντική παράμετρος, εντάξει είναι 2.000 χιλιόμετρα αλλά υπάρχει το ζήτημα ότι η Εμένη ελέγχει τα στενά εκεί. Ελέγχει τα στενά και αυτό το γεγονός ότι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα πηγαίνουν, κατευθύνονται βλήματα είτε μη επανδρομένα από την Εμένη στο Ισραήλ έχει αναπτύξει το πολεμικό της ναυτικό με αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα για να τα αναχαιτίζει προτού πάνε στο Ισραήλ. Και εκεί έχει αναπτύξει δυνάμεις και, έχουν αναπτύξει δυνάμεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Η Εμένη, η οποία ξέρετε ο διχασμός δεν ξεκίνησε τώρα μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Υπήρχε η Βόρεια η Εμένη που ήταν υπό την επιρροή των Σοβιετικών και η Νότια η Εμένη που ήταν η άλλη. Τότε όταν κάναμε εμείς γεωγραφία και αναφέρομαι στους συνομήλικους. Κάποια στιγμή ενώθηκε η Εμένη και πριν από 100 χρόνια ξαναχωρίστηκε με τα παιχνίδια του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Χώρισαν ξανά τη χώρα αυτή.
Τώρα αυτή η χώρα, φτωχή χώρα, σπαράσεται από εμφύλιο 100 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους σε απόσταση 2.000 χιλιόμετρων. Η Ελλάδα, αντί να φροντίζει να αναπτύξει το προστάσιο της, προσέξτε, δεν έχουμε φανταστεί ακόμα τι θα συμβεί με την τουρκική επιθετικότητα. Εντάξει, δεν έχουμε φανταστεί. Αντί λοιπόν εμείς να παίρνουμε μέτρα ούτως ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα, κάνουμε κινήσεις κατευνασμού και γίνονται κάποια πράγματα στα νησιά στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Εντάξει, οι Εμένοι που δεν έχουν αφάνει άνθρωποι κοιτάνε τη χώρα τους και μπορούν να πλήξουν στόχους στα 2.000 χιλιόμετρα και εμείς διανεύουμε από εδώ και από εκεί όπλα, πληρώνουμε, παρεμπιπτόντως, όταν αγοράζουν οπλικά συστήματα η χώρα, να προσέχουν αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, γιατί αν λέω, γίνονται και άλλα πράγματα κάτω από το τραπέζι, τότε υποθηκεύεται η δυνατότητα της χώρας να ασκεί κανονική εξωτερική πολιτική. Και μετά πάει μονόπατα. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Αυτοί που πρέπει να ακούσουν το καταλαβαίνουν. Άμα πάρεις 200 εκατομμύρια από κάποιον, μετά δεν μπορείς να κάνεις ανεξάρτητη πολιτική, διότι ο κάποιος θα σου κουνάει τα στοιχεία. Και θα πει, έλα εδώ τώρα, κάνε ό,τι θέλω εγώ. Θεωρητικά το λέω αυτό, έτσι. Πάμε. Διεθνείς αντιδράσεις. Α, είμαστε ακόμα στην Ιεμένη, ναι. Πάντως, το Ισραήλ το απασχολεί η εμπλοκή της Ιεμένης, γιατί είναι ένδειξη κλιμάκωσης του πολέμου. Η Ιεμένη το έκανε επειδή το έπαιρνε το Ιράν. Δεν μπορεί να το έκανε μόνη της. Έτσι δεν είναι. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χαμενεή, προσέξτε τι είπε. Οι βομβαρδισμοί κατά της Γάζας πρέπει να σταματήσουν αμέσως και οι δρόμοι για εξαγωγές πετρελαίου και τροφίμων προς το Ισραηλινό καθεστώς πρέπει να μπλοκάρουν από τις μουσουλμανικές χώρες. Δεν πρέπει να έχουν οικονομική συνεργασία με το Ισραηλινό καθεστώς. Ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί ενάντια στο καθεστώς του Ισραήλ. Δίνει δηλαδή φετβά τώρα. Φετβά είναι η θρησκευτική εντολή. Και ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, ο Βαχιντή, τι είπε. Οι επιθέσεις, λέει, σε βάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία δεν παίρνουν εντολή, γίνονται από τις ομάδες της αντίστασης, δεν παίρνουν εντολή από εμάς, γίνονται με βάση το αίσθημα της ευθύνης. Δηλαδή, αποστασιούπαινο το Ιράν δίνει και οδηγία στην ουσία. Έχετε ευθύνη να βαρέσετε. Για να δούμε πού οδηγούμαστε. Το Ιράν θα παρουσιάσει ένα νέο αμυντικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας στις επόμενες μέρες. Αυτό θα είναι ένα νέο βήμα για την αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας που έχει η χώρα. Για να δούμε τι θα παρουσιάσει. Ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν προειδοποίησε. Οι ΗΠΑ που τάσσονται με το πλευρό του Ισραήλ θα υποστούν σίγουρα ένα πλήγμα. Σίγουρα ένα πλήγμα. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει επίσης να προσέχουν να μην αντιμετωπίσουν την οργή των μουσουλμάνων του κόσμου. Εάν ο πόλεμος δεν σταματήσει αμέσως, δεύτερη λέξη, σίγουρα, αμέσως, το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του θα υποστούν σοβαρές ζημιές. Υπουργός Άμυνας. Τώρα, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ορισμένα ιρανικά και αραβικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Χεζμπολάχ, οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ, έχουν ειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι έχουν η ΗΠΑ και το Ισραήλ περιθώριο μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου να τερματίσουν την επιθετικότητα κατά της λωρίδας της Γάζας. Διαφορετικά θα μπουν σε άμεσο και ανοιχτό πόλεμο με όλες τις αντιστασιακές ομάδες. Υπόψη ότι περιμένουν, αναμένεται μια ομιλία του Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ. Αυτό πρέπει να εννοούν, μάλλον την Παρασκευή θα την κάνει, και δηλώνουν κάποιοι από τη Δύση και από την Αμερική, περιμένουμε, λέει, με ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει ο Νασράλα. Ο Αμπτουλαχιάν έφτασε στην Άγκυρα, συζήτησε και με τον Χακάν Φιντάν και με τον Ερντογάν,
ο Χανίγια μετά από αυτό κάλεσαν δε τον Ραΐση να επισκεφτεί την Άγκυρα και θα το κάνει, νομίζω διάβασα κάπως αερανικά ότι θα το κάνει, ότι ο Χανίγια έκανε που η Χαμάς στο καταστατικό της είχε ότι ιδρύθηκε, δεν δέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ και θέλει την καταστροφή του, τώρα τα γύρισε. Λέει είμαστε, κάποια στιγμή είπαν ότι αυτό πάγωσε, δεν ισχύει, αλλά τώρα τι λέει, είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις για τη λύση δύο κρατών με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή υποχωρεί η Χαμάς στη θέση που έχουν σχεδόν όλες τις χώρες της Δύσης και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δύο κράτη στα σύνορα του 67 και πρωτεύουσα Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ιορδανία απέσυρε τον πρέσβη της και ζήτησε από τον Ισραηλινό να φύγει, νομίζω. Όχι, ο Ισραηλινός είχε φύγει. Απέσυρε τον πρέσβη της από το Τελαβίβ και είπε ότι θα επιστρέψει ο Ισραηλινός πρέσβης στο Αμάν όταν τελειώσει, αν σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, και τότε θα επιστρέψει και ο δικός μας στο Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις. Εκεί εδώ έχουμε αρκετά ζητήματα. Η Βολιβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ισραήλ, διαμαρτυρόμενη για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στην Γάζα. Το ΙΠΕΞ της Βολιβίας επικαλείται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας ήταν η αιτία που η Βολιβία είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2009, αποκαταστάθηκαν το 2020 και τώρα τις ξανακόβουν. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Βολιβία ότι ταυτίζεται με την τρομοκρατία της Χαμάς με αυτή την απόφαση. Η Χαμάς από την πλευρά της εκτιμά ιδιαίτερα την απόφαση της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Ισραηλινή δύναμη κατοχής, όπως λέει. Επενούμε θερμά τη θαραλέα στάση της κυβέρνησης της Βολιβίας να διακόψει τις σχέσεις με τη σιωνιστική οντότητα, η οποία ήρθε ως απάντηση στην Ισραηλινή φασιστική επίθεση και ως αντίδραση στις αποτρόπιες φαγές που διαπράττονται κάθε λεπτό εναντίον του λαού μας στην ήδη αποκτισμένη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός Γιόνας Γκέρστορ επέκρινε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και είπε ότι η επίθεση στον Παλαιστινιακό λαό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της αναλογικότητας της απάντησης. Τι εννοεί? Δεν μπορεί ένας άμα σε χτυπήσει μια σφαλιάρα, εσύ να του δώσει μια σφαίρα στο κεφάλι, πρέπει να απαντήσεις ανάλογα. Παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, λέει ο φίλος μας ο Νορβηγός. Νομίζω από τις πιο τρανταχτές παραιτήσεις που έγιναν από τότε που ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και η επακολουθήσασα απάντηση στη Γάζα, έχουμε την παραίτηση ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Την παραίτησή του εξαιτίας της αδυναμίας του ΟΗΕ να σταματήσει αυτή που χαρακτήρισε εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας, δηλαδή κλασική περίπτωση γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες ο Γκρέκ Μόκαμπερ, διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ενωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμεταδίδεται από το γερμανικό πρακτορείο, πρόκειται για εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας, τόνισε σε επιστολή του με επιστολή παραίτησης με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου προς τον Volker Türk, τον ΗΠΑ το αρμοστή. Το Ευρωπαϊκό Εθνικιστικό Σχέδιο Επικισμού της Παλαιστίνης έχει εισέλθει στην τελική του φάση, αυτήν της ταχείας καταστροφής των τελευταίων υπολοιμάτων της αυτόχθονης παλαιστινιακής ζωής. Επέκρινε τις κυβερνήσεις της Δύσης λέγοντας ότι είναι απόλυτα συνένοχες σε αυτή τη φρικιαστική επίθεση. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αυτές αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να εγγυηθούν την τήρηση της Σύμβασης της Γενέβης, αλλά στην πραγματικότητα εξοπλίζουν ενεργά το Ισραήλ για να συνεχίσει την επίθεση, παρέχουν οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς τη συλλογή πληροφοριών, καθώς και πολιτική και διπλωματική κάλυψη για τις φρικαλαιότητες του Ισραήλ. Το περιεχόμενο της επιστολής του ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες αναρτήσεις που έκανε στην πλατφόρμα X.
όπου έλεγε μεταξύ άλλων: «Η γενοκτονία που παρακολουθούμε στην Παλαιστίνη είναι αποτέλεσμα των δεκαετιών ατιμωρησίας του Ισραήλ που του προσέφεραν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών, καθώς και της απανθρωποποίησης του παλαιστινιακού λαού από τα δυτικά εταιρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης». Εδώ λοιπόν οι έντιμες χώρες πρέπει να ακολουθούν μία, οι χώρες που η εξωτερική τους πολιτική καθορίζεται και από τα εθνικά τους συμφέροντα, γιατί και η ηθική υπόσταση μιας χώρας είναι μέρος του εθνικού δυναμικού, του κύρους που έχει, φροντίζει να μην γίνεται συνένοχη, φροντίζει να καταδικάζει οριζοντίως και καθέτως Χαμάς και οποιαδήποτε άλλη οργάνωση δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν γίνεται και συνένοχη. Έτσι, και εδώ βλέπετε συνενοχή δεκαετιών. Δεκαετιών, τα λέει ο κύριος Μοκάμπερ, έτσι. Τώρα, όταν είχαμε την ακρόαση του Μπλίνκεν και του Όστιν στην Επιτροπή, στην Αμερικανική Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας, το θέμα ήταν τα 106 δισεκατομμύρια δολάρια που πρέπει να δοθούν. Τα 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια να δοθούν στην Ουκρανία, τα μισά όμως από αυτά θα μείνουν στην Αμερική για αναπλήρωση αποθεμάτων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών που δόθηκαν στην Ουκρανία, άρα τα λεφτά θα μείνουν τα μισά. 14,3 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ, 9 δισεκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβανομένης αυτής για το Ισραήλ και τη Γάζα, 13,6 δις δολάρια για την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ, 4 δις δολάρια λέει τώρα για τις περιφερειακές προσπάθειες της Κίνας να αντιμετωπιστούν, για την Ταϊβάν πιθανόν να είναι. Και ενώ συζητούσαν αυτά, δεν ξέρω πώς μπήκαν μέσα διαδηλωτές, είχαν βαμμένα τα χέρια τους κόκκινο με αίμα και έλεγαν κατάπαυση του πυρός τώρα, προστατέψτε τα παιδιά της Γάζας, σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία. Ο Μπλίνκεν δεν απάντησε στους διαδηλωτές, είπε μόνο ότι μία κατάπαυση του πυρός θα ωφελούσε τώρα τη Χαμάς. Πρέπει να έχουμε γρήγορη και ανθρωπιστική βοήθεια και τα λοιπά. Αυτά. Κάποιοι στην Αμερική έχουν και άλλες απόψεις φαίνεται. Ο Γιάννης Σιδέρης στο Liberal φέρνει, έχει ένα άρθρο, τρεις σελίδες είναι, δεν χρειάζεται να το πούμε όλο. Έναν περίεργο σχεδιασμό έφεραν στο φως τα WikiLeaks και αφορά σχέδιο σταδιακού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα προς την Αίγυπτο, ενώ αναφέρει και την Ελλάδα, την Ισπανία και τον Καναδία ως χώρες που μπορούν να αποδεχθούν μερικές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες από τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας που θα φύγουν από τη Γάζα. Το έγγραφο του Ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών είναι μεν συμβουλευτικό, αλλά το Υπουργείο επιβεβαίωσε την ύπαρξή του. Προτείνει η κυβέρνηση του Ισραήλ να πραγματοποιήσει παγκόσμια καμπάνια. Ξέρετε, θα βάλει τα τρόλ και τα παπαγαλάκια να λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι κάτι άλλο. Που θα προωθήσει πρόγραμμα με την κατάσταση των Παλαιστινίων της Γάζας στο δυτικό κόσμο με τρόπο που δεν θα προκαλεί και δεν θα αμαυρώνει το Ισραήλ. Σας είπα, υπάρχουν και εδώ. Τους διαβάζω και απορώ πώς πηγαίνουν στα σπίτια τους, πώς βλέπουν τα παιδιά τους, την γυναίκα τους και πώς κοιμάνται τα βράδια. Δηλαδή, να γίνεσαι συνένοχος σε ένα έγκλημα, όσο άθλιο και ανήθικο είναι να προπαγανδίζεις τις θέσεις της Χαμάς, άλλο τόσο άθλιο είναι να προπαγανδίζεις τέτοιες καταστάσεις. Να εξοντωθούν και να ξεσπιτωθούν γενοκτονία, εθνοκάθαρση. 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και λέει να βρούμε τρόπο να το περάσουμε στη Δύση. Με ποιους, με αυτούς που βλέπουμε και εδώ. Τα τέσσερα βήματα, οι τέσσερις φάσεις δηλαδή που προβλέπεται να γίνουν. Πρώτον, εντολή στους Παλαιστίνιους πολίτες να εκενώσουν τη Βόρεια Γάζα υπό την απειλή χερσαίας επιχείρησης. Έγινε αυτό. Φύγετε από τη Βόρεια Γάζα, πάτε στην Νότια και μετά από την Νότια μια σμπροξία και φύγατε. Δεύτερον, χερσαίες επιχειρήσεις από τη Βόρεια Γάζα προς την Νότια Γάζα. Αφού μαζευτούν εκεί και καθαρίσει τη Βόρεια Γάζα, μετά λες έχετε ακόμα εκεί μέσα Χαμάς. Τραβάς και εκεί και τους μπρόκνεις και φεύγουν. Τρίτον,
οι διαδρομές στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα παραμείνουν ανοιχτές, αφού θα τους πιέσεις να ανοίξουν. Τέταρτον, δημιουργία πόλεων με αντίσκηνα στο βόρειο Σινά και στη συνέχεια κατασκευή πόλεων για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο και μετά να αξιοποιηθούν οι ΗΠΑ, ώστε πέραν της Αιγύπτου να αξιοποιηθούν και άλλες χώρες, ειδικά η Ελλάδα, η Ισπανία και ο Καναδάς, ώστε να συνενέσουν στην αποδοχή παλαιστινιακού πληθυσμού. Τι σας είπα πριν από λίγο, πώς το σκέφτηκε αυτή η υπουργός, σκέφτεται υπηρεσίες πληροφοριών να στείλουν στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι κάπου πήραν τα μηνύματα. Και ποιος εδώ, η κυβέρνηση δηλαδή, σκέφτηκε να φέρει τους ανθρώπους εδώ πέρα. Ρώτησαν κανέναν? Και γιατί το δέχτηκαν? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και γιατί δεν ξεσηκώνονται τα κόμματα? Έχετε ακούσει τίποτα? Το δημοσίευμα αυτό βγήκε προθέσεις και αντιπροθέσεις και τώρα. Ακούσατε τίποτα? Γιατί δεν ξεσηκώνονται τα κόμματα? Αυτή είναι η σιωπή της συνενοχής. Η σιωπή της συνενοχής, αυτό που συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, η Ουκρανία, επειδή τώρα υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα, ξέρετε, δεν δίνουν μεγάλη σημασία, απειλεί να σταματήσει την διέλευση, σωστή λέξη έτσι, φυσικού αερίου ρωσικού προς τις ευρωπαϊκές χώρες, και έτσι από αυτό το φυσικό αέριο υπάρχουν χώρες που, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που παίρνουν φυσικό αέριο ακόμα από τη Ρωσία, έχουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα. Εάν κοπεί αυτό, στην ουσία δημιουργείται σοβαρό το πρόβλημα ενεργειακό σε αυτές τις χώρες. Όμως υπάρχει, λέει, μια λύση. Ο Turkey Stream, ο αγωγός που έκανε η Τουρκία με τη Ρωσία. Δηλαδή, προσέξτε, εμείς τιμωρήσαμε τους Έλληνες γεωργούς να μην στέλνουμε πορτοκάλια, ροδάκινα και άλλα προϊόντα στη Ρωσία, το λεγόμενο εμπάργκο. Λες και άμα έτρωγαν ελληνικά πορτοκάλια, η Ρώσια θα γινόταν πιο επιθετική από ό,τι είναι. Μιλάμε για τρέλα κανονική, έτσι. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κυρώσεις, παίρνει το ρωσικό φυσικό αέριο, κάνει πυρηνικό σταθμό, αλλά θα μεταφέρει και φυσικό αέριο για τους Ευρωπαίους. Ποιος δουλεύει ποιον εδώ πέρα, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος δουλεύει ποιον? Εδώ ρίξαν τον Καραμαλή επειδή ήθελε να κάνει τον South Stream. Και τον μπήκε στην κατάψυξη έκτοτε. Και εδώ βλέπετε με την Τουρκία, χαδάκια. Ο Μπλίνκεν, η νίκη της Ρωσίας επί της Ουκρανίας θα εμψυχώσει το Ιράν. Δήλωσε χθες Τρίτη στη Γερουσία ότι μία ρωσική νίκη επί της Ουκρανίας με την υποστήριξη του Ιράν θα εμψυχώσει τη Μόσχα και την Τεχεράνη. Άρα πρέπει να το αποτρέψουμε. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε ότι από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέμβριο η οικονομία αναπτύχθηκε σε ετήσια βάση με ρυθμό 2,8% της Ρωσίας εν μέσω πολέμου. Και εδώ πάρτε το κερασάκι στην τούρτα. Τι λέγαμε τόσες μέρες? Έχουμε δύο μέτωπα για την Αμερική. Ουκρανία με το δικό της το κεφάλι, έτσι. Ουκρανία και Ισραήλ. Και υπάρχει ένα δυνητικό μέτωπο στην Ταϊβάν. Το δυνητικό μέτωπο λοιπόν τώρα αρχίζει και αυτό να... Γιατί η Κίνα δεν είναι χαζή. Άμα δει ότι εσύ αντιμετωπίζεις δυσκολίες να μπορέσεις να διαχειριστείς αυτά τα δύο μέτωπα, γιατί να μην σου ανοίξεις και αυτή ένα τρίτο? Για να πολλαπλασιαστούν οι δυσκολίες. Προσέξτε τώρα. Τις τελευταίες 24 ώρες, 43 κινέζικα αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά στην Ταϊβάν. Από τα 43, τα 37 πέρασαν από τη γραμμή οριοθέτησης, υποστηρίζει η ανακοίνωση της Ταϊβάν. Επιπλέον εντοπίστηκαν, είδα και τον χάρτη εκεί που κινιόταν, έδειχνε τις διαδρομές και τις εναέρειες και τις θαλάσσιες, εκεί νομίζω ότι ήταν νότιο-δυτικά της Ταϊβάν, 7 πολεμικά πλοία. Τι θέλει να μας πει η Κίνα τώρα? Δηλαδή δεν φτάνουν τόσα μέτωπα να ανοίξει και τρίτο? Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι δέχθηκε την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση και πυραυλική κτλ. Από τις αρχές του έτους. 108 περιοχές ευλήθησαν είτε με βλήματα μακρού πλήγματος,
είτε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες, σε 12 περιφέρειες νομίζω της χώρας. Για να δούμε. Ναι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό πόλεων και χωριών που έχουν δεχθεί επίθεση σε 10 περιφέρειες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό πόλεων και χωριών που έχουν δεχθεί επίθεση από την αρχή της χρονιάς. Σε 24 ώρες ο εχθρός βομβάρδισε 118 τοποθεσίες σε 10 περιφέρειες. Τώρα, είδα ένα βίντεο. Έχουν αυτά τα βλήματα, τα κατευθυνόμενα βλήματα, όταν στο στόχο υπάρχει καπνός, δεν μπορούν να κατευθυνθούν στο στόχο, χάνουν την... Και είδα ότι έχουν τοποθετήσει κατά μήκος της γέφυρας της Κρυμαίας, είδα ένα βίντεο, συστήματα που όταν τα ραντάρ τους λένε έρχεται το βλήμα, βγαίνει ένας καπνός πολύ μεγάλο, σύννεφο ολόκληρο, και έτσι αποπροσανατολίζονται τα βλήματα Storm Shadow, που πιθανόν να κατευθύνονταν πάντως εκείνο το διάστημα, λέει, διακόπηκε η πληροφορία στη γέφυρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τελευταίο μας θέμα. Ο Ερντογάν ξανακατηγόρησε την... Οι Αμερικανοί τον χαϊδεύουν, αφού σου λέει με χαϊδεύουν και δεν έχω τέτοια κυρώσεις και καμία αρνητική επίπτωση για αυτά που λέω, θα το κλιμακώσω κι εγώ. Ο Ερντογάν κατηγόρησε εκ νέου το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας ότι διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο Ερντογάν, ο οποίος υιοθετεί μια όλο και πιο αυστηρή γραμμή κατά του Ισραήλ, είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Οι συζητήσεις μας συνεχίζονται για να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα θα λογοδοτήσουν, να τους πάει και στα δικαστήρια, Ερντογάν. Αυτά τα είπε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις δηλώσεις του ζήτησε επίσης κατάπαυση του πυρός για να αποτραπεί μια σφαγή. Μετά την κατάπαυση του πυρός ακολουθεί ο δρόμος προς μια ειρήνη με διάρκεια. Όμως, ενώ τα λέει αυτά ο Ερντογάν, την ίδια στιγμή δέχεται να προσγειωθούν και να εγκατασταθούν στο Ιντζιρλίκ δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, B-1B, που είναι αυτά τα θηριώδη που φέρνουν και πυρηνικές κεφαλές, έτσι. Τώρα, αυτό πώς συμβιβάζεται, μπορείτε να μου πείτε. Ένας φίλος από την Αμερική, Έλληνας, μου έστειλε και ένα άρθρο κάποιου Άραβα συγγραφέα, ιστορικού, που λέει το ρόλο που έπαιξε, λέει, η διακήρυξη Μπαλφούρ που οδήγησε σταδιακά στην ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, έπεται, προηγήθηκε η συμφωνία του Αβδουλχαμίτ. Γι' αυτό λέω ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι ειδικές, μπορεί να υπάρχουν κρίσεις, σοβαρές κρίσεις, η ρήξη μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει και είναι πολύ δύσκολο να επέλθει. Εάν η Τουρκία ήθελε όντως να αποδυναμώσει το Ισραήλ και να προστατέψει τους Παλαιστίνιους, θα έλεγε κλείνει ο αγωγός στο Τζεϊχάν και το Ισραήλ θα έχανε το 40% των προμηθειών σε πετρέλαιο που παίρνει από αυτόν τον αγωγό. Μάλιστα χθες νομίζω ένα τάνκερ μεγάλο φόρτωσε και κατευθύνεται προς το Ισραήλ. Άρα υπάρχουν και σκοπιμότητες της Τουρκίας, δεν είναι ψεύτικες οι δηλώσεις, όχι, υπάρχουν και σκοπιμότητες. Αυτό το λέω για να μην παίρνουν τα αέρα τα μυαλά ορισμένων. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα άρθρο του Πέτρου Κράνια στο Capital, δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε, σας προτείνω να το διαβάσετε, ίσως αύριο να κάνουμε μια αναφορά, που μιλάει για τον ρόλο που προσπαθεί να παίξει η Τουρκία. Και υπάρχει ένα ακολουθεί, λέει, πολιτική, σύμφωνα και με τους ξένους, 360 μοιρών, όχι... το εκρεμές της Τουρκίας που έλεγα, όχι, 360 μοιρών, δηλαδή θέλει να γίνει κέντρο παγκόσμιο, κέντρο ισχύος. Ας το προσέξουμε αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρό όσο φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αξίζει τον κόπο να προσέξουμε αυτή την πορεία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εσάβριον τα σπουδαία. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.